Μόλι αδειάσει ένα κρεβάτι σε μεθ COVID σε κάποιο νοσοκομείο τη Αττική, είτε λόγω εξόδου ασθενού είτε λόγω κατάληξη, δεσμεύεται ηλεκτρονικά στα πρώτα λεπτά μέσα από μια πλατφόρμα για τον επόμενο άρρωστο εν αναμονή, καθαρίζεται, απολυμένεται και καταλαμβάνεται. Η ζήτηση τι τελευταίε ημέρε είναι τεράστια. Υπάρχουν ασθενεί διασωλυνωμένοι με φορητού αναπνευστήρε σε απλέ κλινικέ COVID, οι οποίοι περιμένουν τη σειρά του για είσοδο σε κάποια μονάδα. Το υγειονομικό προσωπικό τη πρωτεύουσα, που βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο στην πρώτη γραμμή τη πανδημία, πιέζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι γιατροί πέντε νοσοκομείων που μίλησαν στην καθημερινή αναφέρουν ότι ανησυχούν μήπω η κατάσταση εκτροχιαστεί. Είναι πολύ μεταδοτικό το καινούριο στέλεχο. Πήραμε φωτιά. Αν η Θεσσαλονίκη κάει και με το παλιό στέλεχο, τότε για εμά είναι απρόβλεπτη η κατάσταση, λέει η γιατρό από το νοσοκομείο Σωτηρία. Έχουμε ελάχιστε κλίνε και νες στα εννέα κλινικά τμήματα COVID. Η γεμάτη, ενώ προετοιμάζεται ο χώρο ανάνυψη του χειρουργείου για να υποδεχθεί διασωλυνωμένου ασθενεί. Αναφέρει η Μαλβίνα Λαδά, παθολόγο, λιμοξιολόγο στο Σισμανόγλιο. Όπω παρατηρεί η ίδια, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού εξαιτία τη χρόνια υποστελέχωση και τη φυγή αρκετών νέων γιατρών στο εξωτερικό τα προηγούμενα έτη. Μιλάει για γιατρού που κάνουν πλέον 10 και 11 εφημερίε το μήνα χωρί ρεπό ή ημέρα ανάπαυση και περιγράφει μια εβδομάδα εργασία ω εξή. 32 ώρε συνεχού δουλειά. Το απόγευμα, κενό. Την επόμενη μέρα, ξανά στο νοσοκομείο και τη μεθεπόμενη, ξανά 32 ώρε εργασία ερή. Κάποιοι νοσηλεγόμενοι προσέρχονται με πιο βαριά κλινική εικόνα σε σχέση με το πρώτο κύμα. Τα εξιτήρια δεν μπορούν να δοθούν γρήγορα και η πίεση έχει ενταθεί. Στο Τζάνιο, ο επικουρικό παθολόγο Απόστολο Μπίλη λέει ότι στι τελευταίε εφημερίε η προσέλευση ήταν τρομακτική. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν σε κάποιε περιπτώσει και μέλη τη ίδια οικογένεια. Αποδεσμεύτηκαν δύο κρεβάτια στη μέθη του νοσοκομείου και πήραν δύο διασωλυνωμένου που βρισκόταν σε απλό θάλαμο. Αλλά υπάρχουν άλλοι τέσσερι στι κλινικέ COVID, αναφέρει, και τονίζει την ανάγκη αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού με εμπειρία σε εντατικέ για την παρακολούθηση των διασωλυνωμένων ασθενών εν αναμονή. Ο συνάδελφό του στο ίδιο νοσοκομείο, θωρακοχυρούργο Μάνο Καπετανάκη, έχει διαπιστώσει ότι περισσότεροι ασθενεί χρήζουν εισαγωγή. Εκεί που στου 10 αρρώστου χρειαζόταν προηγουμένω νοσηλεία ο ένα ή οι δύο. Τώρα θα πρέπει να γίνει εισαγωγή για πέντε. Γιατί όταν έρχονται με κορεσμό οξυγόνου στο 82 ή στο 85, κάποιοι εμπίρετοι για ημέρε ή με άσχημη εικόνα στην αξονική δεν μπορούν πλέον να επιστρέψουν στο σπίτι του κρατάμε με νύχια και με δόντια του ασθενεί για να μην χρειαστεί να διασωλυνωθούν. Έχουμε μηχανήματα υψηλή ροή οξυγόνου που μα έχουν βοηθήσει πολύ. Από του 30 ασθενεί που βάλαμε σε αυτά, μόνο οι 7 διασωλυνώθηκαν. Στο Αττικόν, ο παθολόγο Δημήτρη Γκοτζιά λέει ότι χρειάστηκε πρόσφατα να διασωλυνωθεί μια γυναίκα 45 ετών και ένα άντρα 51 ετών. Σε κάθε εφημερία, οι εισαγωγέ αυξάνονται. Είναι μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, τονίζει. Στο νοσοκομείο που εργάζεται, δεν είχαν μέχρι και την περασμένη Τετάρτη διασωληνωμένους ασθενεί σε απλή κλινική COVID, υπήρχε όμω η ανησυχία μήπω αλλάξουν τα δεδομένα. Οι γιατροί που μίλησαν στην καθημερινή παρατηρούν ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα κύματα τη πανδημία, όλο και πιο σπάνια θα προσέλθουν στα νοσοκομεία ασθενεί στην ηλικία των 80 ετών και θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στον εμβολιασμό αυτή τη ηλικιακή ομάδα. Ο Γιάννη Κουτσοδημητρόπουλο, εντατικολόγο στη ΜΕΘ του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων, στο Θρειάσιο Νοσοκομείο, λέει ότι ήδη είχαν ήδη αυξήσει από το δεύτερο κύμα τον αριθμό των κρεβατιών στη μονάδα από 8 σε 17 και ότι σήμερα όλα είναι κατελημένα. Η ζήτηση που υπάρχει υπερβαίνει την προσφορά, τονίζει. Την περασμένη Τετάρτη, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και ποιή, Νίκο Παπαευσταθείου, αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠ για τους ασθενείς που χρήζουν εισαγωγή σε ΜΕΘ, υπό την πλατφόρμα παρακολουθείται από στο συντονιστικό του ΕΚΑΒ 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί δηλώνεται σε πραγματικό χρόνο πότε αδειάζει κάποιο κρεβάτι για να ακολουθήσει αγώνα δρόμου για την κάλυψή του.